Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come. Κάποιος εδώ που με ψάχνει. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα και εύχομαι να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα από IKEA και Vico. Δεν είναι πολλά, είναι λίγα και θα σας δείξω στη συνέχεια πώς θα διακοσμήσω στη τραπεζαρία μου μια πρόταση για το γιορτινό τραπέζι. Έτσι λοιπόν θα έχω και εγώ, θα στολίσω το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Επίσης θα σας δείξω και το βίντεο του Άγιου Βασίλη που ήρθε για τα παιδάκια μου και για τα τρία. Είναι πραγματικά μαγικό. Όσοι είστε μαμάδες θέλω να μείνετε να το δείτε, να το κάνετε δώρο στα παιδάκια σας. Φέρνει την μαγεία στο σπίτι, φέρνει τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι, ο οποίος μιλάει στο παιδί με το όνομά του, λέει κάποια στοιχεία το που μένει, την περιοχή, οπότε το παιδί πραγματικά πιστεύει, λέει την ηλικία του παιδιού και σχολιάζει και κάποιες φωτογραφίες. Όλα αυτά είναι προσωπικά, μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτό το βίντεο και αξίζει πραγματικά, ακόμα και εγώ. Δεν μπορώ να σας πω ότι για λίγα δευτερόλεπτα πίστευα ότι υπάρχει Άγιος Βασίλη βλέποντας αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα χαμόγελά τους και μπορώ να σας πω ότι το έχουν δει πάνω από 5-6 φορές, δεν ξέρω και εγώ πόσο, και συνέχεια μου ζητάνε να δουν το βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δείτε το και πριν ξεκινήσω μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας, να πατήσετε και το like και το καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο στο κανάλι. Α, πριν προχωρήσω να σας θυμίζω πως το προηγούμενο βίντεο τρέχει giveaway με αγαπημένα προϊόντα. Είναι ένα κουτί λοιπόν που έχω βάλει κάποια δικά μου προϊόντα αγαπημένα, που είναι έτσι χριστουγεννιάτικο για τώρα για τα Χριστούγεννα, με πάρα πολύ αγάπη από εμένα. Ρίξτε μια ματιά, είναι στο προηγούμενο βίντεο, είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα για τη συμμετοχή και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν και πήρα αυτά τα πιάτα. Πήρα 6, είναι το λευκό. Να σας πω την αλήθεια, καμιά φορά πας και θέλεις, ήθελα να πάρω όλα μαύρα. Είχα δει και στο τζάμπο που συμφέρει στο τζάμπο, έχουν πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά νομίζω το λευκό πάντα είναι έτσι διαχρονικό, είναι ωραίο, συνδυάζεται εύκολα με πάρα πολλά άλλα. Οπότε πήρα αυτό εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα 6 στο σύνολο. Το ήθελα εγώ για το γιορτινό τραπέζι, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην καθημερινότητά μας. Επίσης, πήρα αυτό το μαύρο που είναι της σούπας. Αυτό βγαίνει σε τετράδα, βγαίνει έτσι. Εγώ ήθελα 6 να σας πω την αλήθεια, αλλά εφόσον είναι σε τετράδα αναγκαστικά παίρνεις 8 και είναι αυτό εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε και το ρηχό αν θέλετε, αλλά το ρηχό νομίζω ότι συμφέρει να το πάρεις καλύτερα από το τζάμπο, βγαίνει πολύ καλύτερη τιμή. Εγώ λοιπόν το πήρα να το βάλω κάπως έτσι. Το οποίο αν θέλετε, αν δεν θέλετε εσείς αυτό, μπορείτε να πάρετε και το μαύρο από το τζάμπο που σας είπα, ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και πήρα αυτά εδώ τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα, πήρα 6 στο σύνολο που θέλω να τα βάλω πάνω σε μια γυρλάντα για το τραπέζι. Κανονικά ήθελα τα μικρά, αλλά δεν μου άρεσε πολύ το τριαντάφυλλο, αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα πήρα. Πήρα 6 σουπλά σε υφασμάτινο, σε κόκκινο, αυτά εδώ, αυτά τα είχε πολύ καλή τιμή, 1,40 αν δεν κάνω λάθος, οπότε πήρα 6 και είναι ωραία αυτά γιατί και με τα παιδάκια πλένονται εύκολα στο πλυντήριο, οπότε μια χαρά. Και
πήρα από το IKEA αυτή εδώ τη σαλατιέρα τη γυάλινη. Είχα άλλη μία και μου αρέσει πάρα πολύ για τις σαλάτες και πήρα άλλη μία τώρα γιατί φτιάχνουμε πολλές σαλάτες, οπότε να είναι οι ίδιες, μην βγάζω μία μαύρη, μία γυάλινη, έτσι, να είναι όλες ίδιες οι σαλατιέρες. Και αυτά λοιπόν πήρα από το IKEA, από το Vico. Είναι λοιπόν αυτό το σετ με τα κουταλοπύρουνα, είναι 30 τεμάχια και είναι στα 24 ευρώ. Είναι πραγματικά η καλύτερη τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά για κρυσά μαχαιροπύρουνα, γιατί είναι τα 30 τεμάχια σε αυτή τη τιμή που σας είπα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Το μόνο που μας λέει εδώ ο κατασκευαστής είναι ότι δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτο. Μόνο είναι αυτά εδώ. Είναι αυτά εδώ. Έχει λοιπόν 6 κουτάλια, 6 πυρούνια, αντίστοιχα τα μαχαίρια και τα αντίστοιχα και σε μικρά, 6 και 6. Γι' αυτό και μου άρεσε αυτό, γιατί τα άλλα συνήθως τα σετ έχουν 16 ή 20 και δεν σου δίνουν τα μικρά. Οπότε, το βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που σας είπα είναι ότι δεν μπαίνουν στο... δεν παίρνουν στο πλυντήριο πιάτων, αυτό. Και το μικρούλι. Λέω εάν φαίνονται. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από το Vico πήρα, τα μαχαιροπύρουνα και πήρα και αυτή τη σουπιέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή εδώ. Εγώ είχα μια άλλη. Είχα, όπως το λέω, γιατί έσπασε εδώ. Μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ. Πείτε μου και εσείς, και δεν είναι ακριβή πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ή 14,90 ή 15. Να σας πω την αλήθεια, ήρθα γρήγορα, ήθελα να σας κάνω το haul και δεν κοίταξα καθόλου τιμές, καθόλου όμως, αλλά ίσως σας την αφήσω εδώ κάτω για να τη δείτε τη τιμή. Δεν είναι υπέροχη και την πήρα έτσι λευκή που ταιριάζει αυτό πάρα πολύ, δηλαδή και με το λευκό εδώ, δηλαδή όταν θα βάλω το σετ εδώ για τα χρήματα, αλλά και με το μαύρο εμένα μου αρέσει, δεν με χαλάει καθόλου δηλαδή και η διχρωμία που κάνει. Είναι υπέροχη, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, θα μου γράψετε εσείς κάτω πώς σας φαίνεται. Και πήρα από το Jumbo, πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, διότι πήγα στο Jumbo και πήρα ακριβώς και πραγματικά και αυτό που ήθελα. Προσπαθούσα να μην κοιτάξω δεξιά-αριστερά, γιατί όλο και κάτι έβλεπα. Έβλεπα κάτι ωραίες σκούπες που είχε φέρει και μου άρεσαν. Έβλεπα και κάτι άλλα μπικλιμπίδια. Αυτό που παθαίνουμε όλοι όταν πάμε στο Jumbo, αλλά προσπαθούσα και έλεγα, όχι Στέλλα, κοίτα ευθεία, κοίτα μπροστά σου. Ο προορισμός σου βρίσκεται στο ταμείο και έτσι. Δεν πήρα τίποτα άλλο και πήρα αυτά τα κυροπήγια λοιπόν, τα μικρούλια σε γυάλι. Να σας πω την αλήθεια, πήγα για κάτι μεταλλικά που έχει σε μαύρο, αλλά δεν βρήκα, είχαν τελειώσει. Και πήρα 4 χρυσά, 4 χρυσά κεράκια και 4 κόκκινα. Έτσι, μόνο αυτά που πήγα, που ήθελα να τα βάλω τώρα για την τραπεζαρία, αλλά πήρα και κόκκινο και χρυσό γιατί δεν ήξερα ποιο χρώμα θα βάλω. Θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας την ώρα που θα τα δείτε και θα σας αφήσω 2 λεπτά να δείτε το βίντεο με τον Άγιο Βασίλη και στη συνέχεια να στρώσουμε μαζί το τραπέζι, το γιορτινό που εντάξει, θα είναι πρόχειρο, γιατί εγώ τώρα αυτά όλα πρέπει να τα πλύνω, αλλά θα τα στρώσω λίγο απλά για να τα δείτε πώς θα δείξει, γιατί στη συνέχεια πρέπει να τα πλύνω και τα λοιπά, αλλά θέλω να το κάνω σήμερα αυτό το βίντεο και δεν με παίρνει τώρα χρόνος να τα πλύνω όλα. Οπότε, μείνετε μαζί μου, δείτε το βιντεάκι με τον Άγιο Βασίλη που είναι, παιδιά, φανταστικό και ελάτε μετά να φτιάξουμε μαζί το τραπέζι. Ποιος εδώ που με ψάχνει? Ορέστη, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Καλώς ήρθες στο μυστικό μου χωριό.
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Εσύ? Αυτό θα το μάθουμε σε λίγο. Τα ξωτικά μου είναι μεγάλοι τεχνίτες. Νομίζω θα σε κρατήσω σε αγωνία. Υπομονή, θα στο φέρω στο σπίτι σου. Ξέρω ότι μένεις. Πάμε να βρούμε το βιβλίο σου. Βλέπω ότι είσαι 7 ετών. Πολύ ωραία. Και έχεις καστανά ματάκια. Εσύ που είσαι τόσο καλό παιδί, θα ήθελα να ακούς τους γονείς και να μην μαλώνεις με την αδελφή σου. Φέτος νομίζω ότι έχεις πολλές πιθανότητες να μπεις στη λίστα των καλών παιδιών. Είμαι πολύ περήφανος για εσένα, επειδή προσπαθείς τόσο με τα μαθήματα του σχολείου. Ένα μεγάλο μπράβο. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Είσαι τόσο αξιόλογο παιδάκι. Η μαγική μηχανή προβολής όμως θα μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα είσαι τελικά στη λίστα με τα καλά παιδιά. Τι λες? Ξυπόλυτη, Συμφουνίτσα, Αφεντούλη, Ωρέλια, χαμηλώστε τα φώτα και μαζευτείτε όλοι εδώ μπροστά μου για να βλέπετε. Ευχαριστώ πάλι. Είσαι ένα υπέροχο αγοράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βλέπεις, τα γαλλικά εκτοξεύονται για χάρη σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Ευχαριστώ, Άγιο. Συνέχισε να είσαι. Εξαιρετική η δουλειά που έχουν κάνει οι άνθρωποι, φαίνεται πόσο αγάπη έχουν δώσει, γι' αυτό είναι πολύ προσεγμένη η δουλειά. Πραγματικά εγώ τους ευχαριστώ τόσο πολύ, γιατί για λίγα δευτερόλεπτα ξύπνησε και το παιδί μέσα μου, έζησα κι εγώ αυτή την μαγεία και ραντεβού λοιπόν τα επόμενα Χριστούγεννα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για όλη την οικογένεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Και ξέχασα πριν να σας δείξω, από το IKEA πήρα και αυτά τα δύο κρασιά. Το ένα είναι ποτό φρούτων χωρίς αλκοόλ και το άλλο είναι με αλκοόλ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά και σερβίρονται και ζεστά. Και έβαλα αυτά τα δύο κλαδιά που είναι από το σκλαβενίτι. Θα βάλω και τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Και δεν θα βάλω τίποτα άλλο, γιατί εμείς την τραπεζαρία τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, εδώ τρώμε, οπότε θα ήθελα κάτι μικρό ώστε να βγαίνει εύκολα. Και θα βάλω τα κεράκια που πήρα, τα κόκκινα, θα βάλω 4 και εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να σας πω πως το υπόλοιπο σπίτι, λοιπόν, είναι λευκό με σαμπανί το χρώμα και αναρωτιόμουν και έλεγα αν θα ταιριάζει, γιατί συνήθως πρέπει να έχει μία συνέχεια, δηλαδή να είναι, ας πούμε, το ίδιο χρώμα,
Αλλά να σας πω την αλήθεια, όταν το έφτιαχνα σκεφτόμουν ότι ωραία είναι και τα άλλα χρώματα, αλλά πάντα το κόκκινο είναι έτσι, δεν ξέρω, σταθερή αξία να πω. Είναι πολύ γιορτινό το κόκκινο, δημιουργεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και την ίδια μέρα μου έγραφε και μια φίλη εδώ στο YouTube, η κυρία Μέρη, που μου έλεγε για το κόκκινο και θα συμφωνήσω μαζί της. Ξέρει εκείνη τώρα, αν βλέπει το βίντεο, ότι πραγματικά το κόκκινο νομίζω ότι είναι το πιο γιορτινό χρώμα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όπως το βλέπω. Δεν θα ήθελα λοιπόν να το έχω σε άλλο χρώμα. Και ας είναι το υπόλοιπο, έτσι δεν πειράζει. Και έβαλα αυτά τα δακτυλίδια, τα χρυσά, τα οποία τα έχω πάρει από Shein, σας τα έχω δείξει σε ένα άλλο βίντεο. Είναι πολύ οικονομικά και δέσανε πάρα πολύ ωραία εδώ με τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και αυτά τα ποτήρια, τα οποία είναι από Vico και κάποιος μας τα είχε φέρει δώρο στο γάμο μας, είναι πάρα πολλά χρόνια και αυτά. Και έτσι με τα μαύρα πιάτα μου άρεσε σήμερα. Και την καταπληκτική σουπιέρα που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, αλήθεια. Και θέλω να μου γράψετε κάτω ποια κεράκια σας αρέσουν καλύτερα, τα χρυσά ή τα κόκκινα. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τα δύο και σκέφτηκα να αφήσω τα Χριστούγεννα τα κόκκινα και την Πρωτοχρονιά τα χρυσά, έτσι για την αλλαγή. Και σας είχα δείξει σε ένα Jumbo Haul ότι σκεφτόμουν να αγοράζω αυτά. Είχα αγοράσει από ένα για να δω αν θα μου αρέσουν, όταν δεν είμαι πολύ σίγουρη δεν τα αγοράζω. Και να πάρω αυτά τα μαύρα τα πιάτα για ρηχό από το Jumbo και αυτό για το γλυκό, το χρυσό έτσι που ταιριάζει για τις ημέρες. Οπότε δεν ξέρω, δείτε και αυτή την πρόταση, αν και εμένα με κέρδισε το ασπρόμαυρο. Αλλά μπορεί να σας αρέσει εσάς και αυτή η πρόταση που είναι από το Jumbo, αυτά τα πιάτα. Κάποιοι το βάζουν το πιάτο του γλυκού μαζί. Εδώ να σας πω να λέω, θα το αφήνω στην άκρη, στο τέλος, αφού έχουμε τελειώσει το φαγητό, φέρνω το πιάτο του γλυκού. Οπότε ο καθένας όπως αγαπά. What you've got till it's gone. Everything crumbled and withered away. I failed. What more can I say? Oh well, oh well, it's Christmas again. I guess I will spend it. Ring them bells, ring them bells for woman and child and maybe for lost man. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και μην ξεχάσετε, όσες μαμάδες, μπαμπάδες είδατε το βίντεο με το βίντεο του Άγιο Βασίλη, να επισκεφτείτε το santaletter.gr, θα σας αφήσω το link και κάτω στην περιγραφή. Αξίζει πραγματικά. Όταν είμαι σίγουρη για κάτι επιμένω πάρα πολύ, γιατί είναι, δεν ξέρω, είναι τα πράγματα που μου αρέσουν εμένα, ίσως γι' αυτό.
Αλλά είδα και τον ενθουσιασμό στα μάτια των παιδιών, γιατί εντάξει, παιχνίδια και όλα τα σχετικά, okay, χαίρονται τα παιδιά, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, το κάνει τόσο αληθινό, οπότε κάντε το αυτό το δώρο στα παιδάκια σας, αξίζει πραγματικά. Και πάρα πολύ μου γράψαν κάποιες φίλες ότι είχαν πάρει, ότι φτιάξαν τα μελομακάρονα και τους άρεσαν πάρα πολύ. Μάλιστα δύο φίλες μου είχαν γράψει ότι ενθουσιάστηκαν όλοι που τα είχαν δοκιμάσει. Όσες φίλες δεν έχετε δοκιμάσει τα μελομακάρονα, να πάτε να δείτε το βίντεο με τα μελομακάρονα. Θυμάστε τη πιατέλα που είχα κάνει, έτσι, από τα 200 κομμάτια που είχαμε κάνει πριν δύο εβδομάδες έχουν μείνει αυτά μόνο. Αυτά έχουν μείνει μόνο. Λοιπόν, από τα 200 τεμάχια που βγάζει αυτό, δεν τρώγονται 2-2 όπως σας είχα πει, τρώγονται 4-4, είναι εγγύηση η συνταγή, είναι εγγύηση πραγματικά, οπότε αυτά, δεν θα πω τίποτε άλλο, μην σας κουράζω. Να είστε όλοι καλά, να φροντίσετε τον εαυτό σας, να μείνετε υγιείς, να έχετε μόνο χαμόγελα ευτυχίας. Μέχρι την επόμενη φορά θα πω φιλιά πολλά, αλλά και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και φως. This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as noise.